Καλησπέρα. Ακολουθεί ένα πολύ βλογ που έχει πολλά θέματα μέσα. Ξεκίνησα διαβάζοντας α, το, τη σημείωση μιας φίλης που με ρωτάει για τους γονείς τους τοξικούς οι οποίοι αποξενώνουν ήδη τα παιδιά τους και μετά προχωρήσαμε στο να συζητήσουμε πολλά πράγματα που σχέση με την επικαιρότητα εδώ στο κανάλι μας και να εστιαστούμε ιδιαιτέρως στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ελπίζω να σας αρέσει. Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 23 Ιουνίου 2021 και το θέμα μας το οποίο έχετε δει να αναγράφετε στο εξώφυλλο του βίντεο είναι αποξένωση από τοξικούς γονείς στο παιδί τους. Πρωτού προχωρήσω όμως να διαβάσω το αίτημα, <laughs> έλαω τώρα ένα mail και γελάω. Λέει μια φίλη Θέκλα μου, καλημέρα. Καλησπέρα. Σε παρακολουθώ και με βοηθάς πολύ. Αφού του άλλαξες το χρώμα στα μαλλιά σου, σε βλέπω πολύ πιο όμορφη, ανανεωμένη και αδυνατισμένη. Όλοι σου το λένε στο κανάλι. Θα ήθελα να έκανες ένα vlog με τα μυστικά της ανανέωσης. Από την πρώτη καραντίνα και μετά έχω πάρει κιλά και έχω σταματήσει και το περπάτημα. Τα φιλιά μου. Αγάπη μου είναι πάρα πολύ απλό. Ξεκίνησε ξανά το περπάτημα. Πάρε ένα σκύλο, πάρε ένα κουτάβι να σε ταλαιπωρεί, να το τρέχεις συνέχεια ώστε να μην έχει ώρα να φας. Ε, άφησε τα μαλλιά σου στο φυσικό χρώμα. Όταν αρχίζουν να πέφτουν, βάλει του κάμποσα λάδια πάνω, όπω κάνω εγώ, λάδι καρύδα, καστορέλα, ιστορίε, κακά και καταλάβει ότι θα μειωθεί. <laughs> Σα ευχαριστώ για τα καλά λόγια που λέτε. Δεν κάνω κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Νομίζω όμω ότι όταν ελαφρύνουμε τον εαυτό μα από αχρίαστα βάρη, αχρίαστε ενοχέ, όταν φεύγουμε με τοξικέ σχέσει, όταν είμαστε σε μια συνεχή εγρήγορση προκειμένου να διατηρούμε τη ψυχική μας ευεξία καλά, ανα, αναπόφευκτα βελτιώνεται και η σωματική μας εικόνα, η ευεξία, χωρίς να το κάνουμε και επίτηδες. Και επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι παίρνω όλα μου τα φάρμακα για όλες μου τις αρρώστιες, κάνω τη διατροφή που μου έχει πει ο μου και η διαιτολόγος μου και ενδοκρινολόγος μου και είμαι μια καλή ασθενής. Πώς λέμε είμαι μια καλή μαθήτρια. Αυτά που πρέπει να κάνω. Δηλαδή, θυμάμαι κάθε πρωί να πάρω τη θυροξίνη, επειδή έχω θέμα με υποθυροδισμό, να πάρω τη θυροξίνη μου. Και θυμάμαι να την πάρω μια-δύο ώρε πρωτού πιω καφέ, για να έχει καλή απορρόφηση από τον οργανισμό. Πίνω και το πρωί τη μετφορμίνη μου και το βράδυ το γλουκοφάσου που είναι το χάπι που πίνω για την ισούλαν αντίσταση και το διαβίτη τύπου Β. Παίρνω όλε τι βιταμίνε που μου έχει συστήσει αν να παίρνω. Αυτό εννοεί με καλή μαθήτρια. Επειδή είμαι διαβητικιά, δεν τρώω πράγματα που βλάπτουν. Δεν τρώω ζάχαρη, προϊόντα που να περιέχουν ζάχαρη, φρούτα προσπαθώ να μην τρώω πολλά και να μην τρώω τα βαρυψημένα που είναι γεμάτα φρουχτόζη. Κάνω τη διατροφή μου, ρε παιδιά. Είμαι good girl, είμαι καλό κορίτσι. Προσπαθώ να είμαι εντάξει. Αλλά όσον αφορά το πάχος και το, και το στίβαγμα των κοιλών, θεωρώ ότι η, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να το ξεφορτωθείς εννοείται ότι θα πας και στο διαιτολόγο, θα πας και στον, πας και στον α, παθολόγο σου, στον γενικό γιατρό, να σου να κάνεις τις αναλύσεις σου και εσύ και οποιοδήποτε άλλο βάζει κιλά, να ανακαλύψετε αν υπάρχει κάποια ορμονική αιτία. Δες τα βίντεο που έχω για την ισούλα αντίσταση που είναι το δικό μου το θέμα θα ακολουθήσει τι οδηγίε των γιατρών και των ειδικών, αλλά είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να σηκώσει το κολαράκι σου από τον καναπέ ή από την καρέκλα και να αρχίσει να περπατά. Ε, και το σκυλί δεν. Δηλαδή, και πλάκα έκανα, λέω, πάρει ένα σκυλί, αλλά ε, ένα από τα καλά του λάκι είναι ότι είναι ο φίλο μου στο περπάτημα κάθε βράδυ και έχει ανάγκη ο λάκι να περπατήσει. Οπότε, ακόμη και βαριέμαι εγώ, θα σηκώσω τα πόδια μου και θα πάω. Λοιπόν, το θέμα μα. Αποξένωση από τοξικού γονεί στον παιδί τους. Θέκλα μου καλημέρα. Καλησπέρα και σε εσένα. <laughs> για κάποιο λόγο μου στέλνετε πρωί τι επιστολέ και εγώ τι απαντώ βράδυ. Σου έχω εκφράσει και παλιότερα την αμέριστη ευγνωμοσύνη που νιώθω για σένα, για, τα, για προηγούμενα vlogs που έκανε, αλλά και, και, τα οποία με βοήθησαν, αλλά και την καθημερινή βοήθεια που παρέχει σε όλο τον κόσμο που την έχει ανάγκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. χρειαζόμαστε να ακούσουμε και ένα καλό λόγο, γιατί <laughs> Τώρα επειδή είχαμε πρόσφατα θέματα τα οποία προσελκύουν πολύ κόσμο, ένα-δυο βίντεο που κάναμε είχα σχέση με, την, με, τα θέ, με το θέμα που συντάραξε την Ελλάδα όλη, με την, με την δολοφονία της κοπέλας στα γλυκά νερά, Μπήκαμε μέσα στο κανάλι και άσχετη που δεν μας ήξερα, και έτσι δεχθήκαμε ένα κύμα τοξικότητας, αλλά βγήκαν έξω τα μπλοκ και καθάρισα. Κάνε ένα βλόκα ακόμα όποτε βρεις χρόνο για τη γονική αποξένωση που επέρχεται από τοξικούς γονείς απέναντι στο παιδί τους. Οι τοξικοί γονείς αποξενώνουν το παιδί. Δηλαδή δικόβουν το παιδί από τη ζωή τους. Μεγάλωσα με μία μάνα με ναρκισιστικά χαρακτηριστικά, η οποία με κάθε ευκαιρία με ματέωνε, μου δημιουργούσε ανασφάλειες, με κακοποιούσε με κάθε τρόπο για το καλό μου. Με μια μάνα που το μότο τη ήταν: Όποιο σε κάνει να κλε, θέλει το καλό σου. Θέλει το καλό σου. Και όποιο σε κάνει να γελά, σε κοροϊδεύει. Ωραία. <laughs> <laughs> έχει βρει, έχει, έχει βρει ε, την ανθρώπινη σοφία, μη είχε. Κατάφερα να αποκτήσω ακαδημαϊκή μόρφωση, μπράβο, να έχω έναν πολύ υποστηριχτικό σύζυγο και δυο υπέροχα παιδιά που δεν θέλουν να τους βλέπουν. Ζούμε πολύ μακριά τους σε άλλη πόλη, δηλαδή οι γονείς σου δεν θέλουν να βλέπουν τον άντρα σου και τα παιδιά σου. Γλιτώσατε! Γλιτώσατε, ευτυχώ. Ωραία πράγματα αυτά. Εδώ και έναν χρόνο κάνω ψυχοθεραπεία. Όταν άρχισα να καταλαβαίνω ότι η πηγή του κακού για πολλά προβλήματά μου ήταν η μάνα μου. Join the club. Είμαστε πολλοί. <laughs> <laughs> Ακόμα και τα αδέρφια μεταξύ μας δεν μιλάμε. Τέσσερα είμαστε. Λόγω των πολλών προστρεών μας προκαλούσε. Διέρη και βασίλευε η μανούλα. Κλασικά χαρακτηριστικά τοξικής μαμάς αυτά. Όσο και αν με πονάει, αποφάσισα να περιορίσω στο ελάχιστο την επαφή μαζί τους για να ερεμήσω μετά από το φως που έμπαινε σιγά σιγά στη ζωή μου μετά από κάθε συνεδρία με την υπέροχη ψυχοθεραπευτρία μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκες μια ψυχοθεραπευτρία να ταιριάζεται και να βάζει φως στη ζωή σου. Χαίρομαι. Ανακάλυψα βέβαια ότι καθόλου δεν το πτωήθηκαν από την απομάκρυνσή μου οι μου. Να σημειώσω εδώ ότι ο πατέρα μου είναι το εποχείριο και φερέφωνο τη μάνα μου. Συνήθω αυτό γίνεται. Ο ένα από του δύο είναι βαρέων βαρών τοξικό και είναι αρκισίστη δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και άλλο είναι flying Πετάει γύρω γύρω. Γελάω γιατί έχει πάρα πολλού τέτοιου. Αντιθέτω, του βόλεψε κιόλα. Ακόμα βέβαια να ρωτιέμαι ω μάνα που είμαι, πώ μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να φθονούν τα παιδιά του ενώ είναι γονεί και να σαμποτάρουν τη ζωή του. Βεβαίω και μπορούν, γιατί δεν είναι γονεϊκοί. Και έχει πολλού τέτοιου γονεί ανάμεσά μα. Ζούμε ανάμεσα σε γονιού που δεν είναι γονεϊκοί. Να υπάρχουν γονεί που τα απορρίπτουν τα παιδιά του με θράσους και χίλιους τρόπου. Ναι, βεβαίω υπάρχουν. Υπάρχουν. Αυτό που έχω να καταθέσω από τη δική μου εμπειρία είναι ότι μόνη σωτηρία είναι να μην του δίνει βήμα στη ζωή σου. Όταν μου έγραψε το mail, γιατί πολύ καιρό που το έγραψε, ήσουν ακόμη σε ένα σημείο που ήθελε να, σου, να σε θέλουν στη ζωή του και να του πει εσύ, όχι, φύγε. Αυτοί όμω τώρα έχουν βγει. Είχα τότε που έγραφε στο mail. Είχα βγει στην από πάνω και σου λέγανε ότι εμεί σε θέλουμε. Άρα όταν έγραφε στο mail, έψαχνε και λίγη επιβεβαίωση από του γονεί σου, έψαχνες και λίγο να νιώθω ότι σε θέλουν και σε παρακαλάνε και εσύ λες όχι. Λέει εσύ σκραβα, το τραβάτε με και ασκλαίει, το ξέρει. Τραβάτε με και ασκλαίει. Εγώ ασκλαίo, εσύ τραβάτε με. Σε ευχαριστώ πολύ για την ψυχική ενδυνάμωση που τόσο απλόχερα προσφέρει και που με τη βοήθεια σου πάει ο κόσμο στη ψυχοθεραπεία όπω και εγώ για να φωτίσει τα σκοτάδια τη ζωή του. Φιλιά, χαίρομαι. Να διευκρινίσω ότι το καλό μου εντό εισαγωγικών ήταν όπω εκείνη το όριζε και η κακοποίηση. Ήταν... Να διευκρινίσω ότι το καλό μου ήταν όπω εκείνη το όριζε. Και η κακοποίηση ήταν συχνά σωματική και λεκτική με άπειρου χειριστικού τρόπου που ακόμα και σήμερα δυσκολεύομαι να του αντιληφθώ. Αλλά πλέον σίγουρα είμαι καθόλου υποψιασμένη απέναντί της. Εγώ ζω για τη μέρα που δεν θα σε κόφτει, δεν θα σε νοιάζει τίποτα από τη μάνα σου. Και αυτό που πολύ ορθά γράφεις, να μην τους δίνουμε βήμα στη ζωή μας, εσύ ακόμη και όταν ασχολείσαι για το γεγονός ότι δεν σε θέλει και μπαίνεις στη διαδικασία να μου γράψεις σε μένα επιστολή ότι δεν σε θέλει, μέσα σου της δίνεις βήμα να μιλάει μέσα σου την κασέτα που έγραψε ή το δίσκο που έγραψε και στον... φύτεψε στον εγκέφαλο ή το USB που σου βάλε στον εγκέφαλο, το τσιπάκι που σου βάλε στον εγκέφαλο και να είμαστε και, πιο... και πιο σύγχρονοι που σου βάλε στον εγκέφαλο να ε, ε, επαναλαμβάνει συνεχώς τις βλακίες της, δεν, δεν κατάφερες να το βγάλεις ακόμη δεν το έχετε εντοπίσει ακόμη και να το βγάλετε μαζί με την σου οπότε εκεί ο, 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 ο δίσκος και γυρίζει και μιλάει η μάνα τη μέσα σου διαμέσου του τη, υπερεγό σου. Έτσι λένε οι ψυχαναλυτέ. Το υπερεγό είναι το σημείο εκείνο στο οποίο εγγράφεται ο κοινωνικό μα προγραμματισμό, τα πρέπει και τα μη τη κοινωνία. Ε, 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 τονίζω στον εγκέφαλο. Έχω και έφυγε απόψη. Τονίζω στον εγκέφαλο γιατί το εγώ, υπερεγώ αυτό, Συνειδητό, ασυνείδητο, υποσυνείδητο είναι οι διαχωρισμοί του εγκεφάλου, του μυαλού που έχουν κάνει οι ψυχαναλυτέ με πρώτο και καλύτερο το Freud που ήταν ο εισηγητή τη ψυχαναλυτική θεραπεία και δεν έχει σχέση με την Ευρωψυχολογία. Λοιπόν, το καλύψαμε αυτό με τη μάνα, έχω κέφια, είπαμε. Θα πάμε πάλι. Λοιπόν, χθε κάναμε ένα βίντεο που ήταν για τον κυραυνοβολό έρωτα και για την ψυχοπαθολογική έλεξη. Υπήρξε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο το οποίο προκάλεσε συζήτηση. Ε, Μία κοπέλα έγραψε ότι σε ποιο σημείο του εγκεφάλου, ε, όταν λες το βάθο του μυαλού, στο βάθος του εγκεφάλου, σε ποιο σημείο λες, Γιατί εγώ μελετώ ψυχο νευροψυχολογία και κάνω. Κα ένα... Τώρα να δω αν μπορώ να το βρω για να μην πω πράγματα που δεν λέχθηκαν. Λοιπόν, ένα λεπτό. Άλιστα. τι σημαίνει ψυχοπαθολογική έλξη. Να βρούμε τα σχόλια. Το βρήκα. Έγραψε μια φίλη να με συγχωρείτε Θέκλα, αλλά επειδή μελετάω νευροψυχολογία, δεν μου φαίνεται δόκιμη μια έκφραση στο πίσω μέρος του μυαλού, δηλαδή ποιο σημείο εννοούμε τον ηνιακό λοβό, εκεί αποθηκεύεται η μνήμη. Και εγώ απάντησα πάρα πολύ βιαστικά, γιατί ε, ε, έχω πάρα πολλά πράγματα που κάνω κάθε μέρα. Πε μα, εσύ που μελετά νευροψυχολογία με θαυμαστικό, και πραγματικά δεν ήταν ηρωνική απάντηση. Η απάντηση ήταν εσύ που το μελετά τώρα και το έχει πρόσφατο στο μυαλό. Πε μα, αν γνωρίζει ακριβώ σε ποιο σημείο. Ε, και η κοπέλα μου απάντησε, απλώς με ενοχλεί η έκφραση το background του μυαλό από μια εξαίρετη ψυχολόγο όπως εσύ θέκλα, δεν το είπα να σε προσβάλλω ούτε ηρωνικά. Κατάλαβα πολύ καλά που εστιάζει το σημερινό θέμα. Τέλος πάντων, κατά τα άλλα, ποιος επιθυμεί να μάθει για τη μνήμη και τον εγκέφαλο υπάρχουν άπειρες πηγές και στο κάτω-κάτω δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε κι άλλα σχόλια εκτό από likes και πένους. Τέλος, συγχαρητήρια για το κανάλι και τα vlogs. Μέσα στην παρέθεση δεν είναι ηρωνικό. Ε... Και σχολιάζει παρακάτω αυτή η ίδια κοπέλα σε μια άλλη η απάντηση. Στη βασική ψυχοεκπαίδευση περιλαμβάνεται και ο εγκέφαλο και ότι αυτό μπορεί να περιέχει μέσα όπω και η φυσική έλξη που και αυτή στο συναισθήματα περιλαμβάνεται. Δεν κάνω λάθο, που και αυτά εδρεύουν στον εγκέφαλο. Και απάντησα εγώ στα σεμινάρια για τα συναισθήματα. Η Δ. Αριστονίκη Θεοδοσίου σε κάθε συνέστημα, όσοι τα παρακολουθήσατε αν έξι σεμινάρια, έκανε και την εγκεφαλική χαρτογράφηση του βασικού συναισθήματο με τι ανάλογε διαφάνειε και πληροφορίε επειδή ήταν ειδικό διαδικτυακό σεμινάριο επιμόρφωση. Σε ένα βίντεο των 30 λεπτών, η αλήθεια είναι πω δεν είχα το χρόνο να ψάξω την εξαιρετικά πολύπλοκη εγκεφαλική διαδεργασία τη ψυχοπαθολογική έλξη. Πραγματικά δεν την έψαξα. Αλλά, αλλά, α, οι θεωρίε προσωπικότητα πάνω στι οποίε βασίζονται τα διάφορα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα. Οι περισσότερες από αυτές έχουν δημιουργηθεί πριν την εμφάνιση της επιστήμης της νευροψυχολογίας. Και όταν μιλάμε για ψυχοεκπαίδευση, μαθαίνουμε κάποια βασικά πράγματα, όπως για παράδειγμα οι μαθητές στο γυμνάσιο κάνουν μάθημα ψυχολογίας, εμείς κάναμε στο λύκειο, μαθαίνουν κάποια βασικά πράγματα, αλλά δεν πάμε εις βάθος να κάνουμε το μάθημα που γίνεται στο πανεπιστήμιο, που γίνεται στην ειδικότητα της ψυχιατρικής, της νευροψυχολογίας ή της, της νευρολογίας ή στο μάστερ της νευροψυχολογίας ή που γίνεται, ξέρω, σε ένα άλλο επίπεδο. Και δεν είμαι και κατάλληλη για να κάνω τέτοιο μάθημα, παιδιά. Εγώ δεν κατέχω διδακτορικό τίτλο όπως ο Δ. του Θεοδοσίου. Δεν είμαι νευροεπιστήμονα. Γράφω μια απλή ψυχολόγο. Είμαι, δεν διδάσκω σε πανεπιστήμιο. Εκλεκευμένα βίντεο στο YouTube κάνω. Δεν έχω πρόβλημα με σχόλια που δεν είναι επένει και likes. Πραγματικά δεν έχω. Πόσε φορέ με διορθώνετε και λέω ευχαριστώ από κάτω. Ή στα βίντεο λέω δεν θυμάμαι αυτό το πράγμα. Αν το θυμάστε, εσεί γράψτε το καλύτερα. Για παράδειγμα, μια κορυφαία σχολιάστρια στο κανάλι μα, η Ζωάξ πόσε φορέ γράφει τόσε πολλέ χρήσιμε πληροφορίε και εγώ τι στέλνω καρδούλε και χαίρομαι που τι γράφει και υπάρχουν. Αυτά τα σχόλια κάτω από τα βίντεο που να μπορούν να μας βοηθήσουν. Δεν έχω προβλήματα με σχόλια που δεν είναι επενικελά. αντιθέτως πάντοτε ευχαριστώ όποιο τα σχόλια προσφέρει γνώση και εμπλουτίζει το θέμα. Γι' αυτό και σε προέτρεψα να μοιραστεί τη γνώση σου μαζί μα. Απλό το ζήτημα. Καλημέρα σε όλου. Αυτά. Ε... Εντάξει, παιδιά, εννοείται ότι δεν είμαι η καλύτερη ψυχολόγο που υπάρχει στον κόσμο. Εννοείται ότι δεν είμαι η πιο μορφωμένη, υπερμορφωμένη, παραμορφωμένη ψυχολόγο που υπάρχει στον κόσμο. Και παραμορφωμένη μπορεί να είμαι. <laughs> <laughs> Αλλά εντάξει, ρε παιδιά, τα βίντεο εδώ πέρα είναι δωρεάν βίντεο που παρακολουθείτε στο YouTube. Εντάξει. Παίρνω την αφορμή να πω ότι τι διαφημίσει δεν τι βάζω εγώ. Το YouTube τι βάζει. Οπότε, αν δεν σα αρέσουν οι διαφημίσει, μπορείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα του YouTube, το YouTube Premium. Εγώ έχω κάνει εγγραφή σε αυτό το πρόγραμμα και παρακολουθώ όλα τα βίντεο στο YouTube χωρί διαφημίσει. Μπορείτε να κάνετε αυτό για να μην βλέπετε διαφημίσει, αλλά επειδή μια φίλη μου έστειλε το πρωί ένα μήνυμα ότι υπήρχε μια διαφήμιση σε ένα βίντεο η οποία. Ήταν εντελώ αντίθετη με το πνεύμα του καναλιού. Ξαναλέω ότι δεν είμαι εγώ που βάζω τι διαφημίσει, ούτε ελέγχω τι διαφημίσει. Ούτε έχω το χρόνο να καθίσω σε όλα τα βίντεο να τα δω χωρί διαφημίσει, χωρί να απενεργοποιήσω το YouTube. Πριν να τα δω και να στέλνω αναφορέ στο YouTube, αυτή η διαφήμιση δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Νομίζω ότι αυτή αυτό μπορεί να κάνετε εσεί όταν παρακολουθείτε ένα βίντεο. Μπορείτε να αναφέρετε μια διαφημίση ότι δεν σα αρέσει, ώστε να μην ξανεφανίζεται παρόμοια διαφήμιση στο feed σα όταν βλέπετε εσείς το βίντεο, τα μπαίνετε από το δικό σας IP άτρες. Και τώρα, για να το κάνουμε εντελώς πολύ vlog, αυτό το πολύ πολύ vlog, πάω να διαβάσω και κάτι άλλο που έχω σημειώσει εδώ πέρα. Ε, το λόγο για τον οποίο μπλόκαρα ένα χρήστη. Μπλόκαρα ένα χρήστη κάτω από το βίντεο του Παπαπέχτη. Δεν θα πω το όνομα του χρήστη, είναι μπλοκαρισμένο αυτό ο χρήστη. Μπορεί να παρακολουθεί τα βίντεο, μπορεί να σχολιάζει, αλλά μπορεί μόνο αυτό μπορεί να βλέπει τα σχόλια του πλέον. Έχει, διαβάσει, έχει γράψει το ακόλουθο σχόλιο. Οι παπάδε ήταν παίχτε. Οι παπάδε ήταν παίχτε εντό εισαγωγικών. Αυτέ που παίζανε μαζί του, τι ήταν, δεν ήταν παίχτριε. Γεμίσαμε από γυναίκε θύματα εντό εισαγωγικών τη αρπακτική αντρική γοητεία. Θαυμαστικά. Και προσωπική ευθύνη που είναι, δεν χρειάζεται να είναι κανεί θρήσκο ούτε πιστό για να σεβαστεί ένα ερατικό σχήμα οποιασδήποτε θρησκεία. Ακριβώ. Ήδη οι παπάδε αυτοί που αναφέραμε δύο συγκεκριμένοι δεν το σέβονταν. Δεν το σεβάστηκαν οι λόγω ιερεί, αλλά δεν το σεβάστηκαν και οι φερόμενε ω θύματα του. Οι φερόμενε ω θύματα τους και το θύματα συσσαγωγικά. Δεν ζητάμε ποτέ σεβασμό από του άλλου, αν πρώτα δεν έχουμε ήδη σεβασμό ούτε στον εαυτό μα ούτε προ του άλλου. Μα είσαι σίγουρο, τα παιδιά, για παράδειγμα, τα οποία δεν γνωρίζουν πώ να ζητήσουν σεβασμό, δεν θα τα σεβόμαστε επειδή δεν ξέρουν πώ να μα ζητήσουν σεβασμό, ή ευάλωτε ομάδε στην κοινωνία μα που δεν έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν το, το δικαίωμα του στο σεβασμό, δεν θα τις σεβόμαστε επειδή δεν ξέρουν να το διεκδικήσουν. Συνιστώ στι κυρίε που έστειλαν τι επιστολέ, αν είναι τόσο συναισθηματικέ και δοτικές, ηρωνία. Να πάνε στον Παπαντώνη, στην Κιβωτό να προσφέρουν ό,τι μπορούν. Υπάρχουν και άνθρωποι κληρικοί ή μη με μεγάλο φιλανθρωπικό έργο. Ο καθένα στη ζωή βρίσκει αυτό ακριβώ που ψάχνει η ψυχή του. Ένα απαράδεκτο σχόλιο γεμάτο μισογυνισμό, γεμάτο επαναθυματοποίηση του θύματο και ξεκάθαρα αντίθετο σε κάθε τι που πρεσβεύει αυτό το κανάλι. Και βγαίνει και μια από κάτω που δεν την έχω ξαναδεί και λέει: Εγώ συμφωνώ μαζί σα. Τι συνέβη σε μένα, θα σα πω. Ήμουν παιδί του κατηχητικού, σου φαίνεται από τον τρόπο γράφει. Είμαι από οικογένεια με αρχέ. Ενώ εμεί είμαστε από οικογένεια με απαρχέ. Αλλά κάποια στιγμή τη ζωή μου, σε εποχή που είχα πληγωθεί από κάποιο χωρισμό, πήγαινα στην εκκλησία και μου χαμογέλασε ο ερέα όχι την ώρα τη λειτουργία. Εγώ κολαγέφτηκα τόσο και σκέφτηκα νόητα. Α, για να με κοιτάζει, σίγουρα κάτι σαν έτσι. Ένιωθα υπέροχα λίγε ώρε μετά. Ένιωθα υπέροχα. Λίγε ώρε μετά ένιωσα ντροπή. Την επόμενη πήγα στο πνευματικό μου και του είπα την όλη βλακεία μου. Δεν έχει σημασία τι μου είπε, ακόμη και αυτή τη στιγμή ντρέπομαι. Ούτε θέλουμε να μάθουμε τι σου είπε ο πνευματικό σου, αλλά καμία σχέση δικιά σου ιστορία με τι δύο ιστορίε που έχουμε διαβάσει στο βίντεο Μακριά από επικίνδυνε σχέσει και στο βίντεο Μακριά από επικίνδυνε σχέσει δύο παπαπέχτη, ό,τι παίχτη παπαπέχτη. Πα, 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 Εσένα σου χαμογέλασε ο ιερέα και εσύ έφτιαξε μια φαντασίωση με στο νου σου ότι σε θέλει ο ιερέα. Ενώ στι άλλε δύο περιπτώσει οι ιερεί τη φλερτάραν κανονικότατα τι γυναίκε και μετά τι έβγαζαν και τρελέ. Του έκαναν και γκάζλαιτι. Και τη έδωσε θερμά συγχαρητήρια. Ένα λεπτό να το βρω. Τη έδωσε θερμά συγχαρητήρια ο άλλο. Τη γράφει αυτό ο πρώτο, Δεν χρειάζεστε να ντρέπεστε καθόλου! Μπράβο! Ένα απλό ανθρώπινο συνέστημα, η οποία παρόρμηση τη στιγμή από μακριά δεν είναι τίποτα το μεμπτό. Μπράβο σα που αντιδράσατε έτσι και μάλιστα όταν περνούσα δύσκολε ώρε. Αυτό, ση... αυτό σημαίνει ότι είστε άνθρωπο με ήθο. Άρα οι κοπέλε που μα έστελναν την επιστολή του είναι ανήθικε. Και όχι οι παπαπέχτε είναι ανήθικοι κοπέλε. Και του απαντάει η Ελένη, μια χρήστη από το κανάλι, δεν είδα κάποια παίχτρια εδώ, μόνο έναν παίχτη. Εξάλλου η κοπέλα ήταν ελεύθερη και είχε δικαίωμα να έχει συναισθήματα και φυσικά να ερωτευθεί. Και ο ιερέα να, σταμα... να, στο το σταματήσει, πιο σωστά να μην το ξεκινήσει. Ο ιερέα γιατί φλέφταρε με την ιδιότητα του και επιδίωξε επικοινωνία μαζί τη και καφέ. Ο καθένα είχε ευθύνη για τι επιλογέ του. Α μην φορτώνομαι όμω άλλου ανθρώπου με, με ενοχέ και ευθύνε που άλλου. Συμφωνώ σε αυτό με το σεβασμό, υπάρχουν όμως, συμφωνώ αυτό με το σεβασμό, υπάρχουν όμω άνθρωποι που δεν έχουν ιερότη όσιο. Η ιερό όσιο δεν έχει ο άνθρωπο αυτό που έγραφε τα αρχικά σχόλια, μου, μπήκε σε ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευση να, να, να επαναθυματοποιήσει θύματα. Είναι θέμα ανθρώπου και διαδιαπαιδαγώγηση και όχι απαραίτητα των άλλων. Και τη απαντάει αυτό, Μα ο ιερέα βγει βγήκε μαζί τη, τη μίλησε για θέματα χριστιανικά, δεν τη φλέρταρε. Δεν έδειξε κάτι παραπάνω από μία απλή συμπάθεια. Το ξέρει αυτό. Ήταν εκεί μπροστά και ήξερε και έβλεπε. Αυτά που η κυρία λέει μπορεί και να τα φαντάστηκε. Ναι, αυτά που λέει η κυρία μπορεί να τα φαντάστηκε. Αυτή η άλλη που μα είπε από μόνη τη ότι τα φαντάστηκε, δεν δόζει δηλαδή συγχαρητήρια εσύ. Πάντω σε αυτό σεβάστηκε τη θέση του. Η κυρία δεν είχε και ενδιασμού. Το αν τον ερωτεύτηκε μέσα από δύο λόγια είναι δικό τη θέμα που μπορεί να ήταν και απλέ φιλοπρονήσει. Είναι ωραίο το δέρμα σου και είναι ωραία τα... τα μαλλιά σου, είναι απλέ φιλοφρονήσει. Και έτσι και εγώ μπήκα και απάντησα. Κύριε Τάδε, λόγω του ότι επαναθυμετωποίησε θύματα σεξουαλική παρενόχληση, θα φά απόκρυψη άμεσα. Αυτά είναι απαράδεκτα στο κανάλι μα και εσύ και η θρύσκα, κυρία. Και άλλη που είχε πει, Και εγώ, και εγώ. Νόμιζα ότι με ρωτεύτηκε ο Ιερέα, αλλά πήγα και το ξυμολογήθηκα και μετά δεν ενέδωσα. Πού να ενδώσει κόρημα, αφού εσύ υπομόνη σου τον φαντάστηκε. Μα τρελάνετε. Λοιπόν. Ένα άλλο, ένα και παρακάτω αυτός ο κύριος, ο ίδιο που έχω μπλοκάρει. Α, κάτι άλλο είχε γράψει. Το θα τα βρω. Το και θα τα βρω. έχει γράψει κάτω από ένα άλλο σχόλιο, όπου είχε γράψει κάποιο άλλο, ο οποίο έτσι στο τσακ, στο τσακ λίγο στον μπλόκο, έγραψε. Δυστυχώ είναι λάττωμα των γυναικών να προσπαθούν να λύσουν θέματα των πρώην σχέσεων. Σχεδόν υποσυνείδητα μέσα από καινούριε σχέσει. Έχει την Κίνα όλη δική. Και μπλέκονται τα πράγματα. Και σε άντρε συμβαίνει αυτό, ίσω πιο σπάνια. Τρώνε μια ήττα και νομίζουν ότι όλε οι γυναίκε είναι ενσάρκωση του κακού. Και γράφει αυτό ο τύπο, Όλε δεν είναι, Όλε οι γυναίκε δεν είναι η σάρκωση του κακού, αλλά είναι πολλέ. Παίζει πολύ ψυχοπαθολογία, φίλε γενικώ. Και του γράφω εγώ, πολύ ψυχοπαθολογία παίζει και σε σένα, ο οποίο έφαγε απόκρυψη από το κανάλι. Η ψυχοπαθολογία έγκυται στα μισογενιστικά σχόλια του και τα σχόλια επαναθυμετοποίηση αισθημάτων σεξουαλική παρενόχληση. Λοιπόν, γελό, αλλά δεν είναι αστείο. Ο σκοπό αυτού του καναλιού, δεν είναι να μα κάνει ξεφτέρια στην νευρολογία και να πάμε να, να πάμε να δώσουμε εξετάσει νευρολογία του δευτέρου έτου ιατρική και να τι περάσουμε, ή τη ειδικότητα τη νευρολογία και να τι περάσουμε. Ο σκοπό αυτού του καναλιού είναι να περάσει κάποια ανθρωπιστικά μηνύματα βασισμένα πάνω στην επιστήμη τη ψυχολογία αλλά και πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, για να αρχίσουμε επιτέλου να καταλαβαίνουμε ότι είναι εσχρό, ανήθικο να επαναθυματοποιούμε τα θύματα και ότι δεν είμαστε ρε παιδιά θεοί, ότι είμαστε όλοι μέλη μιας κοινωνίας και οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους της κοινωνίας, με τους κανόνες της κοινωνίας και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τελειώνει αυτό το πολύ πολύ vlog με την αναφορά μου σε ένα πολύ χρήσιμο κείμενο που μου έχει στείλει η Ζάξ στο email, το οποίο είναι τεράστιο, Αν θα σας το διάβαζα, θα μας έπαιρνε μία ώρα να το διαβάσω, το έχω όμως περάσει στην ιστοσελίδα μου σε μορφή άρθρου, που εκεί γράφω ότι δεν είναι δικό μου αυτό το κείμενο, ότι το έχω λάβει από την χρήστρια στο κανάλι μας με το ψευδόνιμο Jacques Alexander, όπου υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αναδρομή στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένας πολύ κέριος σχολιασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα του σήμερα, στην κοινωνία του σήμερα και στην επαναθυματοποίηση των θυμάτων εστιάζεται ιδιαίτερου η Ζάξ Αλεξάνδρες και στην ανισότητα που βιώνουν διάφοροι άνθρωποι στη σημερινή κοινωνία. Ήταν ένα πολυβλόκ, με ρωτήσατε διάφορα πράγματα, σας απάντησα διάφορα πράγματα. Εύχομαι να έχουμε επικοδομητική συζήτηση κάτω από το βίντεο. Ξαναλέω ότι το κανάλι μας είναι κανάλι ψυχοεκπαιδευτικό. Ο σκόπος του καναλιού δεν είναι να μαζεύω εγώ επένους και likes. Μ' αρέσει να παίρνω επένους και likes. Δεν νομίζω να έχει κανένα άνθρωπο που να μην του αρέσει να παίρνει επένους και likes ή να έχει κάποιον άνθρωπο να του αρέσει συνέχεια να, τον, να του, μιλού, να του μιλάνε άσχημα ή να τον τρολάρουν. Όμως ο βασικός σκοπός του καναλιού είναι να είναι βοηθητικό για την ψυχοεκπαίδευση μας και για την πνευματική μας ανάπτυξη. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά.